να μελετάμε, να συμμελετάμε το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο Α και εδάφιο 1. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε εις Αυτόν ο Θεός, δια να δείξει εις τους δούλους Αυτούς απρέπει να γίνωσιν ταχαίως, και εφανέρωσε αυτά αποστήλας δια του Αγγέλου Αυτού εις τον δούλον Αυτού Ιωάννη, ώστι σε μαρτύρησε τον Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και οι φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτοί, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Ο Ιωάννης προς τα σεπτά εκκλησίας τα σεντιασία, χάρη σημείν και ειρήνη από του ΟΟΝ και ο ΙΝ και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Και ώστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς δια τον Θεό και Πατέρα αυτού. Εις αυτόν ιεί η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πάσο οφθαλμός. Και εκείνοι την εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψην και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού ημίν, εν την ίσω τη καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλη ως σάλπιγκος. Ή της έλεγε, «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων, και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας τα σεντιασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδικίαν. Και εστράφει να είδω την φωνήν ή της ελάλησε με τεμού και στραφείς είδον επτά λιχνίας. Και εν μέσω των επτά λιχνιών είδον ένα όμοιον με ιό ανθρώπου ενδεδειμένον ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίων των μαστών ζώνην χρυσήν, η δε κεφαλή αυτού και οι τρίγες αυτού ήσαν λευκέ ως μαλίων λευκών οσχιών και ο οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός. Κι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ον σε καμίνο πεπυρωμένη. Κι η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Κι είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας. Και εκ του στόματος αυτού εξήργετο ρομφαία δίστομος οξία. Κι όψης αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπη εν τη δυνάμει αυτού. Κι όητε είδεν αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, και ο ζών και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Γράψον όσα είδες και όσα είναι, και όσα μέλος συναγίνωσε με τα ταύτα. Το μυστήριον των επτά αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα σεπτά λιχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών και επτά λιχνία τας οποίες είδες είναι επτά εκκλησίε. Αμήν. Αποκάλυψης λοιπόν του Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε εις αυτόν ο Θεός, ο Πατέρας, έδωκε αυτή την αποκάλυψη στον Ιησού Χριστόν για να φανερώσει στους δούλους του όσα πρέπει να γίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Και εφανέρωσε αυτή την αποκάλυψη αποστήλας τον άγγελον αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννη. Είμαστε στο 96 μετά Χριστό, ήδη η Ιερουσαλήμ έχει καταστραφεί,
Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, θα τολμούσα να πω, έχει ολοκληρωθεί σε όλη την οικουμένη. Χιλιάδες ήσαν οι πιστοί και ήλθε η ώρα να πραγματοποιήσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού αυτά τα οποία είχε προβλέψει όταν κάποια στιγμή μετά την Ανάσταση, όταν ο Απόστολος Πέτρος κάλεσε τους μαθητάς να πάνε να ψαρέψουνε μαζί και τον Ιωάννη, και εκεί ο Θεός κάλεσε τον Πέτρο ποιμένα, λέγοντάς του την ωραία αυτή ερώτηση: «Αγαπάς με περισσότερο τούτον?» Και όταν πια οδήγησε τον Πέτρο να τον ακολουθήσει, αποκαλύπτοντας τον Απόστολο Πέτρο ότι επρόκειτο να πεθάνει, ώστε και με το θάνατό του ο Πέτρος να δοξάσει τον Ιησού Χριστό, τότε ο Πέτρος ρώτησε: «Αυτός πώς θα πεθάνει, τι θα γίνει με αυτόνε?» Και ο Κύριος είπε: «Τι σε νοιάζει εσένα, τι θα κάνω εγώ με αυτόν, έστω και αν ακόμη θέλω να μην πεθάνει». Δεν είπε βέβαια ο Κύριος ότι δεν θα πεθάνει ο Ιωάννης, αλλά είπε: «Τι σε νοιάζει εσένα, αν θέλω εγώ να μην πεθάνει». Έτσι λοιπόν διατηρήθηκε ο Ιωάννης στη ζωή μέχρι τα βαθιά του γεράματα, ο οποίος πέθανε και από γεράματα, δεν εθανατώθη όπως όλοι οι άλλοι Απόστολοι. Και ο σκοπός που ο Θεός κράτησε τον Ιωάννη είναι αυτό το φοβερό βιβλίο, το οποίο απεκάλυψε ο Θεός τον Ιωάννη στα βαθιά του γεράματα, και ενώ ακόμη ήταν σε εξορία, εξορισμένος από την Έφεσο όπου λέγεται ότι ήταν ποιμένας, τον εξόρισαν οι Ρωμαίοι στην Πάτμο, όπου εκεί στην Πάτμο ο Θεός είχε προετοιμάσει αυτή την υπέροχη όραση, η οποία ισχύει και θα συνεχίζει να ισχύει μέχρι τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Είναι μοναδικό βιβλίο, γραμμένο όπως όλος ο Λόγος του Θεού από τον ίδιον το Θεό, μοναδικό βιβλίο το οποίο ασχολείται αποκλειστικά και μόνο στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, αποκαλύπτοντας ο Θεός στους δούλους του, στην Εκκλησία του, αυτά τα οποία συμβαίνουν και εδώ στη γη, στις εκκλησίες, και εκεί στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού. Και αμέσως μετά το τέταρτο κεφάλαιο, μετά δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας, πάβει να υπάρχει πρωταγωνιστής στη γη η Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός και μέλη όλοι εμείς, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλοι οι πιστοί. Πάβει λοιπόν να είναι πρωταγωνιστής η Εκκλησία, και κάτω στη γη πρωταγωνιστής πλέον γίνεται ο διάβολος με τον Αντίχριστο, τον οποίον συστήνει και αποκαλύπτει στους ανθρώπους, με τον ψευδοπροφήτη, ο οποίος κάνει θαύματα και συστήνει και αυτός τον Αντίχριστο, αλλά και με τον λαό Ισραήλ ιδιαίτερα, στους οποίους ο Θεός θα εκχαίει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, ώστε ενώ τα πρώτα 3,5 χρόνια δεν θα καταλάβουν ότι αυτόν τον οποίον απέστειλε ο διάβολος και ο σατανάς είναι ο Αντίχριστος, πιθανό να τον σκεφτούν και σαν Μεσσία, αλλά στα 3,5 χρόνια πια θα καταλάβουν την πλάνη, θα εξητήσουν αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν, θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι πραγματικά ο Μεσσίας, ο ερχόμενος, και θα κηρύξουν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής, ιδιαιτέρως δε κήρυγμα αγιασμού, αλλά αγιασμού όχι σαν και αυτού που ισχύει στη χάρη του Θεού, στην οικονομία της χάριτος, στα χρόνια της χάριτος που ζούμε τώρα, αλλά αγιασμού που σημαίνει μη υποταγή, υπακοή στις εντολές του Αντίχριστου, ο οποίος θα εντέλεται και θα αναγκάζει τους ανθρώπους
να προσκυνούν αυτόν την εικόνα του, βάζοντας το χάραγμα του ονόματός του στο δεξί του χέρι και στο ή στο μέτωπό τους. Ο λαός Ισραήλ θα αντισταθεί και μάλιστα θα δούμε στο τέλος ότι τον παρομοιάζει σαν μία γυναίκα η οποία εγκυμονεί, οδύνει, και αυτή όπως η Εκκλησία οδύνει τώρα θα οδύνει μέχρι να γεννηθεί ο Θεός, δηλαδή να έλθει η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, καθώς ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα στείλει τους Αγγέλους να συνάξει τους εκλεκτούς αυτούς της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και όλους όσοι δεν υποτάχθηκαν στον Αντίχριστο μέσα στα 7 χρόνια του Αντιχριστού. Αυτή λοιπόν, αυτό το βιβλίο, αυτή την αποκάλυψη έδωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος ο Ιησούς Χριστός απέστειλε τον άγγελον αυτού στον δούλο αυτού τον Ιωάννη γέροντα, και ο οποίος κατέγραψε, και αυτός ο λόγος του Θεού απευθύνεται πια στην Εκκλησία του Χριστού, γι' αυτό και άμεσα αναφέρεται λέγοντας «Μακάριος ο αναγιγνώσκων, αλλά και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και οι φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτοί, διότι ο καιρός είναι πλησίον». Απευθύνεται λοιπόν στην Εκκλησία, όπου υπάρχει διδαχή των Αποστόλων, υπάρχουν οι ακούοντες και προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, και υπάρχει και η πρόθεση του λαού του Θεού, της Εκκλησίας του Θεού, να φυλάττουν, όχι μόνο να ακούνε το Λόγο του Θεού και να φυλάττουν το Λόγο του Θεού, γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον Κύριε Κύριε, αλλά αυτοί που ακούνε και πράττουνε το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται μέσα από το θεόπνευστο και αψευδή Λόγο του Θεού και μέσα ακόμη και από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά για τα οποία ευαρεστείται ο Θεός. Πρώτον, εμαρτύρησε το Λόγο του Θεού. Δεν δίστασε και δεν διστάζει να κηρύττει το θέλημα του Θεού έτσι όπως το αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν κηρύττει δικά του λόγια, δεν λέει δικές του γνώμες σαν Απόστολος του Θεού, αλλά το κήρυγμά του είναι ο Λόγος του Θεού, ο αποκεκαλυμμένος και ο αποκαλυπτόμενος εις Αυτόν δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Αλλά και το δεύτερο χαρακτηριστικό του Ιωάννου που είναι δούλος Θεού είναι ότι μαρτυρεί τα περί Ιησού Χριστού, ομολογεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και κηρύττει τα λόγια του Χριστού που είναι πνεύμα και ζωή. Και τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι ομολογεί όλα όσα του δείχνει ο Θεός. Είναι λοιπόν τρία χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τον εκλεκτό του Θεού τον Ιωάννη, τον οποίον αποκαλεί μάλιστα και σφόδρα αγαπητό ο Θεός, αλλά και γνωρίζει και ο ίδιος, τρία χαρακτηριστικά ιδιαίτερα, τα οποία είναι άξια μίμησης, καθώς ο Ιωάννης είναι μιμητής του Χριστού, θέλει και εμείς να γίνουμε μιμητέ του Ιωάννου. Τα τρία ωραία χαρακτηριστικά, όλα, όχι μερικά, όσα του δίνει ο Θεός σαν Λόγο Θεού, τότε και πάντοτε, δεν διστάζει να τα φέρει ενώπιον των ανθρώπων, χωρίς να προσθέτει και χωρίς να αφαιρεί. Όλα, χωρίς καμία εξαίρεση, και όχι περισσότερα από αυτά που του λέει ο Θεός. Δεύτερον, ομολογεί, καθώς πίστεψε ότι ο Ιησούς αναισθήθηκε από τον Πατέρα, ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησούν τον Ναζωραίο, ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και δούλος του Ιησού Χριστού κηρύττει τα λόγια του Χριστού, γνωρίζοντας ότι τα λόγια του Χριστού είναι πνεύμα και ζωή. Και τέλος, όλα όσα του δείχνει
ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, χωρίς να προσθέτει και χωρίς να αφαιρεί, χωρίς να διστάζει, χωρίς να συστέλλεται, χωρίς να φοβάται, χωρίς να ενθουσιάζεται, εκφράζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στους ανθρώπους που ο Θεός τον έθεσε τότε να κηρύττει και να γράφει, ώστε τα γεγραμμένα του, επειδή ακριβώς είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, να αποτελούν σήμερα για μας μετά πάσης βεβαιότητος λόγο Θεού θεόπνευστο και αψευδή. Το μήνυμα λοιπόν από του Ιωάννη, όπως του το έδωσε ο άγγελος, στον οποίον έδωσε ο Χριστός, στον οποίον έδωσε ο Πατέρας, απευθύνεται στα 7 εκκλησίας στας εν τη Ασία. Πήρε μία, διάλεξε μία περιοχή ο Θεός στην Ασία, στην οποία πραγματικά κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο με πολύ μεγάλη δύναμη από τον Απόστολο Παύλο και δημιούργηθηκαν εκκλησίες, ώστε δεν υπήρξε κανείς από την Ασία που να μην άκουσε το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός δημιούργησε εκκλησίες εκεί. Λέγεται ότι αυτές ήταν όλες ή οι κυριότερες, άλλοι λένε, εκκλησίες της Ασίας, διεσπαρμένες στη Μικρά Ασία, έτσι όπως τη λέμε εμείς σήμερα. Και μέσα από αυτές τις 7 εκκλησίες που αποτελούν πρότυπο όλων των εκκλησιών, ιδιαίτερα των εσχάτων ημερών, όσα είναι δηλαδή, γιατί παρακάτω θα δούμε ότι του λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γράψε όσα είδες, τις αποκαλύψεις, τις φανερώσεις, τα ουράνια πράγματα που ο Θεός του φανέρωσε, όσα είναι στις εκκλησίες του Χριστού και όσα μέλλον συναγίνωση μετά τα αυτά, όταν πια η εκκλησία δεν θα υπάρχει επί της γης. Προς αυτές λοιπόν τις τρεις εκκλησίες απευθύνεται, και μέσω αυτών των εκκλησιών ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε όλες τις εκκλησίες του Θεού, όπως και σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είναι, αλλά με έλεγχο για διόρθωση, αλλά και με έπαινο, όπου οι εκκλησίες έχουν και περπατούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ευαρεστούν Αυτόν. Σε αυτές λοιπόν τις εκκλησίες, όλες τα εν τη Ασία, χάρις σε σας και ειρήνη από του Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Πατέρας, ο Παντοκράτορας. Αυτό που εύχεται λοιπόν ο Θεός είναι χάρις, και χάρις είναι ό,τι μας χαρίζει, μας το χαρίζει γιατί Αυτός το θέλει, όχι γιατί το αξίζουμε. Και όλα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία, στις οικογένειές μας και στη ζωή μας, είναι χάρις Θεού. Επειδή μας πλαχνίζεται, κάνει χάρη αντιχάριτος, χάρη δηλαδή του Ιησού Χριστού, αλλά και η ειρήνη που είναι απαραίτητη για να στέκεται ο άνθρωπος του Θεού και σε αγιασμό και σε αποκάλυψη, αλλά και σε θρίαμβο. Γιατί αν ο Θεός της ειρήνης δεν έρθει στη ζωή μας, όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους, τότε δεν μπορεί ο Χριστός να διαφυλάξει τους διαλογισμούς μας και την καρδιά μας, ώστε να βασιλεύει μέσα μας η ειρήνη του Θεού. Και αν δεν βασιλεύει μέσα μας η ειρήνη του Θεού, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να μας αποκαλύψει, όπως λέει στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, να μας αποκαλύψει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Εάν δεν έχουμε ειρήνη, δεν μπορούμε να έχουμε αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα και δύναμη στο να εκτελούμε και να περπατάμε στο θέλημα του Θεού. Και αν δεν έχουμε αποκάλυψη και δύναμη, αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, ώστε να μην είμαστε επιλύσμονες μόνο ακροατές, αλλά και εκτελεστές έργου και δύναμη,
Δεν μπορεί ο Θεός να μας αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, όπως πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς. Και όταν μας αγιάσει ο Θεός, επειδή βασιλεύει ειρήνη μέσα μας, δια της οποίας ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας φυλάει την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας, μας αποκαλύπτει το θέλημα του αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και μας δίνει δύναμη να περπατάμε σε αυτό και μας αγιάζει. Αν δεν μας αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα και στην ψυχή και το πνεύμα, δεν είναι δυνατόν να μας δώσει και το θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σας. Δύο πράγματα λοιπόν είναι αυτά τα οποία εύχεται ο Θεός στις εκκλησίες, στα άτομα, στις οικογένειες και σε όλους μας. Να ζούμε τη χάρη του Θεού, μη στερηθεί κανείς από μας από τις χάριτος του Θεού. Και η χάρη του Θεού έρχεται πρώτον δια της πίστεως και δεύτερον δια της ταπείνωσης. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Εάν δεν πιστεύουμε, δεν μπορούμε να έχουμε τη χάρη του Θεού. Και αν δεν μένουμε ταπεινοί στην παρουσία του Θεού αλλά και στην παρουσία των ανθρώπων, τότε ο Θεός δεν μπορεί να μας δίνει χάρη, γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Και αν λοιπόν ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού, το επόμενο βήμα είναι να μας χαρίσει και την ειρήνη Του, ώστε εν τέλει να συντρίψει τον σατανά κάτω από τους πόδας μας. Αυτός λοιπόν είναι ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, ο Πατέρας Θεός, ο οποίος εύχεται μέσα δια του Ιωάννου προς τις 7 εκκλησίες χάρη και ειρήνη. Αλλά δεν είναι μόνο που μιλάει ο Πατέρας, και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού. Είναι το Πνεύμα το Άγιο με τα 7 χαρακτηριστικά του, καθώς είναι γεγραμμένο στον Ισαΐα τον προφήτη που λέγει στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, διαβάζω, και θα εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θα ανεβεί εκ των ριζών αυτού και το Πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυτεί επ' αυτών. Και ποιο είναι το Πνεύμα του Κυρίου που θα αναπαυθεί επάνω στον Ιησού Χριστόν, που θα ανεβεί ως κλάδος εκ του κορμού του Ιεσέ? 7 χαρακτηριστικά: Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, πρώτον σοφίας και συνέσεως να γνωρίζουμε πώς να το εκτελέσουμε, τρίτον βουλής να θέλουμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού και δυνάμεως και να μπορούμε να το εκτελέσουμε, ευσεβίας, δηλαδή η σχέση μας με το Θεό να στηρίζεται στην ευσέβειά μας, στον καλό, στον άγιο σεβασμό μας προς το Θεό, και γνώσεως και επίγνωση του θελήματος του Θεού δια του Ιησού Χριστού, και τέλος και φόβος Κυρίου, γιατί ο φόβος του Θεού είναι αυτός που μας εξασφαλίζει το να περιπατούμε κατά το θέλημά Του, κατά την άποψή Του και κατά το λόγο Του. Τα 7 πνεύματα λοιπόν, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, βουλής και δυνάμεως, ευσεβίας και γνώσεως και φόβου Κυρίου. Αλλά και τρίτον, και από του Ιησού Χριστού, που είναι ένα πρόσωπο μοναδικό. Μοναδικό γιατί ταυτόχρονα είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός, ο αληθινός, ο Λόγος του Θεού, αλλά επίσης είναι και ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενσαρκώθηκε, ο Λόγος όπως λέγει η Γραφή έγινε σάρξ και ενσαρκώθηκε εις το πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου. Και από του Ιησού λοιπόν Χριστού, του Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Αγίου Πνεύματος και του Κυρίου,
ο οποίος είναι πρώτον ο μάρτης ο πιστός. Είναι αυτός που έφερε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ο μόνος που τα γνώριζε, ο όν εκ των ουρανών, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ήλθε εδώ στη γη όχι για να πει και αυτό τη γνώμη του, αλλά για να αποκαλύψει το θέλημα του Θεού, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ο μάρτης λοιπόν ο πιστός, αλλά και ο άνθρωπος Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος απέθανε αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος μεταξύ των ανθρώπων. Και εκεί, καθώς πέθανε αναμάρτητος, δηλαδή δεν κατάφερε ο διάβολος να τον καταφέρει να αμαρτήσει, εκεί σύντριψε ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, το διάβολο, την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γιατί θανάτωσε αυτόν που δεν είχε εξουσία, τον αναμάρτητο. Και έτσι αυτό στην πραγματικότητα, ο Ιησούς ο Ναζωραίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού, για τη δικαίωσή μας. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο μάρτης ο πιστός ο ουράνιος, αλλά είναι και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και επειδή παρέμεινε αναμάρτητος και εκπλήρωσε, εξετέλεσε ακριβώς το θέλημα του Θεού όπως διετάχθηκε απεστάλη, γι' αυτό και εις αυτόν εδόθη το υπερπάνω όνομα, Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Άρα λοιπόν ο Ιωάννης προς τα σεπτά εκκλησίας αποστέλλεται από τον Πατέρα που είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, από το Πνεύμα το Άγιο που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού ενώπιον του θρόνου αυτού, και από τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε στον άνθρωπο Ιησού τον Ναζωραίο, ο οποίος απέθανε για τις αμαρτίες μας και πρωτότοκος ον ανεστήθη, απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού, και τον οποίον εκάθισε ο Θεός στα δεξιά αυτών, δίδοντας εις αυτόν το υπερπάν όνομα και κάμνοντας αυτόν Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων, ο οποίος, λέγει η Γραφή, εις τον αγαπώντα, όχι στον αγαπήσαντα, όπως λέει η μετάφραση, τον αγαπώντα, σε αυτόν δηλαδή που μας αγαπάει και δεν έπαψε ποτέ να μας αγαπάει, εις τον αγαπώντα ημάς και λούσαντα, γιατί μας έλουσε κάποια στιγμή και μας καθάρισε από των αμαρτιών μας δια του αίματος του Αγίου, και ο οποίος κατέστησε ημάς βασιλείαν, η βασιλεία του Θεού επί της γης, καθώς το μυστήριο το μέγα απεκαλύφθη από τον Πατέρα Θεό, καθώς ενοποίησε, συγκεφαλαίωσε δια του Ιησού Χριστού τα εν της ουρανής και τα επί της γης, και κατέστησε στη γη τη δική του βασιλεία, όπου βασιλεύς είναι ο Ιησούς Χριστός, η δική του βασιλεία που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, η δόξα του Χριστού, όπου μας κατέστησε εμάς βασιλεία Θεού και ταυτόχρονα και ιερείς του Υψίστου, ιερείς εις τον Θεό και Πατέρα αυτού, με εξουσία, με σιτική, να προσευχόμεθα προς τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, και να γίνεται αποδεκτή και σεβαστή η προσευχή μας στον ουρανό, να προσευχόμεθα υπέρ των αδελφών μας, καθώς ο Θεός γέμισε την καρδιά μας με αγάπη για να εκπληρώσουμε την εντολή του Χριστού, αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός σας αγάπησε, να προσευχόμεθα υπέρ των εχθρών μας ακόμη, και τέλος υπέρ πάντων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως υπέρ των αρχόντων, ώστε η Εκκλησία να ζει, ο λαός του Θεού να ζει δίον ησύχιον και ατάραχον εν πάυση ευσεβία και σεμνότητη. Σε αυτόν λοιπόν ομολογεί ο Ιωάννης
ο δούλος του Θεού, ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η δόξα λοιπόν που δίνει ο Ιωάννης είναι στον Ιησούν τον Ναζωραίο, στον Χριστόν του Θεού και βεβαίως στον Τριαδικό Θεό. Και άμεσα μετά αυτή την προτροπή απευθύνεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός συμπληρώνοντας, και είναι πάρα πολύ ωραίο, να συμμαρτυρεί ο Χριστός στα λόγια του Ιωάννου, του ανθρώπου, τα δικά μας. Να λέει ο άνθρωπος κάτι και να έρχεται ο Χριστός να λέει αμήν. Είπε λοιπόν και έγραψε ο Ιωάννης αυτά που του είπε ο άγγελος και έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου και λέγει στο 8 εδάφιο: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέγει Κύριος», και λέει το καταπληκτικό: «Ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ», ομοιώνοντας, καθομοιώνοντας πλήρως τη θεϊκή του υπόσταση με τον Πατέρα Θεό, δηλαδή καθώς μας φανερώνει την ομοούσιο και αχώριστο τριάδα, θεϊκή τριάδα στον ουρανό. Και το Πνεύμα το Άγιο, ιδού έρχεται μετά των εφελών, αυτός τον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος τους αιώνες των αιώνων, έρχεται μετά των εφελών στη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα τον δει αυτόν πάσο οφθαλμός, και ακόμη αυτοί οι οποίοι τον εξεκέντησαν, οι Ισραηλίτες, και θα θρηνήσουν επ' αυτόν πάσε εφυλές της γης, καθώς θα έλθει να κρίνει τους ανθρώπους και να επικρατήσει, να επιβάλλει τη δικαιοσύνη του Θεού πάνω σε ό,τι έχει απομείνει επάνω στη γη, που θα έχει απομείνει μόνο ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, τους οποίους θα ρίξει τη γέννα του πυρός, θα σκοτώσει τα στρατεύματά τους καθώς θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία και θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του στα Ιεροσόλυμα, μοιράζοντας στους δούλους του εξουσία επάνω 10 πόλεων, επάνω 5 πόλεων και επάνω σε οποιαδήποτε πόλη θα υπάρχει στους ιούς των ανθρώπων τότε, που θα είναι όσοι έχουν λάβει το χάραγμα αλλά δεν ανήκαν στα στρατεύματα του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτου, στους ιούς των ανθρώπων που θα έχουν λάβει το χάραγμα, αλλά ιδιαιτέρως στα παιδιά τους, καθώς θα εγκαταστήσει και θα εγκαθιδρύσει την χιλιετή βασιλεία, τα οποία παιδιά τους θα ζουν 1000 χρόνια, γιατί ο διάβολος και ο σατανάς θα είναι φυλακισμένος για 1000 χρόνια. Όμως αυτά τα δούμε με τη σειρά τους. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης: «Εγώ ο Ιωάννης που βλέπει την ομοιότητά του με τους αδελφούς του στην Εκκλησία». Έτσι είναι όλη η Εκκλησία, έτσι είμαι και εγώ. Εγώ ο Ιωάννης που είμαι αδελφός σας, γιατί είμαι και εγώ αναγεννημένος, και εδώ περιγράφεται πλήρως η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού δεν είναι αυτή που λέει ότι είναι Εκκλησία, διακηρύττει ότι είναι Εκκλησία, ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν, αλλά είναι η Εκκλησία στην οποία ο Θεός εργάζεται. Και το έργο του Θεού είναι να δεχτούν οι άνθρωποι τον Ιησούν Χριστόν, και όσοι δέχθησαν τον Ιησούν Χριστόν, σε αυτούς έδωσε και εξουσία ο Θεός να γίνωσε τέκνα Θεού. Άρα τα χαρακτηριστικά του Ιωάννη και της Εκκλησίας του Θεού που απευθύνεται το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι: πρώτον, εγώ είμαι ο αδελφός σας, γεννημένος και εγώ από τον Πατέρα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, συγκοινωνώ στη θλίψη σας. Η Εκκλησία του Χριστού δεν ζει βίων ανθόσπαρτων, αλλά εισήλθε και εισέρχεται δια της στενής πύλης και περπατάει την τεθλιμμένη οδό, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Συγκοινωνώς λοιπόν στις θλίψεις σας, καθώς και εγώ και εσείς περπατάμε στην τεθλιμμένη οδό. Αλλά και συγκοινωνώς και στην Βασιλεία του Θεού, καθώς έκαμεν ημάς βασιλείαν και ιερείς του υψίστου.
Είμαι και συγκοινωνός της θλίψης, γι' αυτό είμαι και συγκοινωνός και στη Βασιλεία του Θεού. Και τρίτον, είμαι και συγκοινωνός στην υπομονή του Ιησού Χριστού. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, την υπομονή, καθώς μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι έχετε ανάγκη υπομονής, γιατί μόνο με την υπομονή μπορείτε να κάνετε το θέλημα του Θεού. Αν χάσετε την υπομονή σας, δεν μπορείτε να κάνετε το θέλημα του Θεού. Είναι πάρα πολύ βασικό και μάλιστα αποτελεί και προϋπόθεση για να λάβουμε μέρος, όπως θα δούμε αργότερα, στην αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς ο Ιησούς Χριστός λέγει: «Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού». Είναι ανάγκη να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Χριστού, την υπομονή του Ιησού Χριστού, ο οποίος μακροθυμεί σε όλους τους ανθρώπους, καθώς θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού, και όχι καθώς ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης όταν εισήρχοντο πριν την Ανάσταση στην Σαμάρια και οι Σαμαρίτες δεν εδέχονται τον Ιησού Χριστόν, είπαν στον Ιησού τον Ναζωραίο να προσευχηθούμε να ρίξει ο Θεός φωτιά από τον ουρανό να κάψει τους Σαμαρίτες. Και ο Κύριος τους είπε «Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε». Το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι μακροθυμίας πνεύμα, συγχωρητικότητος, αγάπης δηλαδή, υπομονής πνεύμα προς όλους τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους θα τους βλέπουμε σαν μέλλοντες, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες. Σαν μέλλοντες να προστεθούν από τον Χριστό στην Εκκλησία, σαν μέλλοντες αδελφούς μας, σαν μέλλοντες βασιλείς και ιερείς του Υψίστου, σαν μέλλοντες παιδιά του Θεού. Συγκοινωνώς λοιπόν αδελφό σας, συγκοινωνώ στη θλίψη, στη Βασιλεία και στην υπομονή του Ιησού Χριστού. Καθώς επαναλαμβάνω, είναι και γραμμένο, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού, γιατί μόνο τότε θα απολαύσετε την επαγγελία του Πατρός. Εγώ λοιπόν ήμουν στην ίσο την καλουμένη Πάτμο και βρέθηκα εκεί διωγμένος, εξόριστος, και ξέρει πάρα πολύ καλά την αιτία. Πρώτον, διότι δεν έπαβα να ομολογώ, να κηρύττω το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, και δεν αρνήθηκα ποτέ το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εξορίστηκα, αλλά αυτό ήταν παρακυρίου για να βρεθώ στην Πάτμο. Έπρεπε να πάω στην Πάτμο, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ, και ο Θεός βρήκε τρόπο να με στείλει στην Πάτμο με εξορία, καθώς φήμωσαν οι άπιστοι και με εξόρισαν, επειδή ποτέ δεν αρνήθηκα το όνομα του Χριστού και πάντα φύλαγα το Λόγο του Θεού. Και εκεί λοιπόν στην Πάτμο, την Κυριακή ημέρα, που ήδη το 96 μετά Χριστό έχει προσδιοριστεί η ονομασία της, της πρώτης μέρας της εβδομάδος σαν Κυριακή, αυτό δεν έγινε στο τέλος, γύρω στο 60 με 65 μετά Χριστό, όπου προσδιορίστηκε και ονομάστηκε μεταξύ των χριστιανών η πρώτη μέρα της εβδομάδος Κυριακή, που σημαίνει η μέρα του Κυρίου, όπου ελάμβανε χώρα κάθε Κυριακή και το Κυριακόν δείπνο κατά το Λόγο του Θεού. Την Κυριακή λοιπόν ημέρα, ενώ εγενόμην εν πνεύματι Αγίω, ήμουν πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, άκουσα πίσω μου μία φωνή μεγάλη ως φωνή σάλπικος, καθαρή, ξεκάθαρη, δυνατή σαν σάλπισμα, η οποία έλεγε, και από εδώ και πέρα αρχίζει πλέον η αποκάλυψη του Ιωάννου, η οποία έλεγε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας τας εν τη Ασία, εις Έφεσον, Σμύρνην, Πέργαμον, Θυάτηρα, Σάρδης,
Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, όπως θα δούμε, ο οποίος εφώνησε με φωνήν σάλπιγος προς τον Ιωάννη, και όταν ο Ιωάννης, λέγοντάς του ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και αυτά που σου δίνω γράφτα και στείλτα στις εκκλησίες. Και όταν έστρεψε ο Ιωάννης για να δει τη φωνή η οποία ελάλησε σε μένα, στραφής είδε μπροστά του ένα όραμα μοναδικό, θα έλεγα, και απολύτως αποκαλυπτικό. 7 λιχνίες, όχι 7 φωτών λιχνία, όχι μία, αλλά 7 ξεχωριστές λιχνίες, με τη βάση που είχε το λάδι, με το σωλήνα που ήταν το φυτίλι και με τη φωτιά που άναβε. 7 διαφορετικές λιχνίες, και πρέπει να ήταν και μεγάλες, ψηλές στο μέγεθος, γιατί εν το μέσο των 7 λιχνιών είδον έναν όμοιον με ιόν ανθρώπου, που είναι η αποκάλυψη του Ιησού του Ναζωραίου, όπως είναι τώρα, με τη μορφή της δόξας του, όχι πλέον σαν ταπεινός διδάσκαλος, αλλά σαν ένδοξος, ανεστημένος, μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, Κύριος όλων των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων, στον οποίον έχει δοθεί η εξουσία, σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν, να κρίνει κριτής, να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Εν το μέσο λοιπόν των 7 λιχνιών είδον ένα όμοιον με ιόν του ανθρώπου, ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα, περιεζωσμένο πλησίον των μαστών με ζώνη χρυσή βασιλική. Η δε κεφαλή αυτού, η κεφαλή αυτού και οι τρίχες αυτού ήσαν λευκαίος μαλλίων λευκών οσχιών, όλο το κεφάλι του και οι τρίχες ήταν κατάλευκο σαν χιόνι. Η οφθαλμή του αυτού ήταν σαν φλόξ πυρός, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένοι, με στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, ουράνια φωνή, ένδοξη φωνή, η φωνή του Θεού. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας, και κράταγε στα χέρια του 7 αστέρες. Και εκ του στόματος αυτού εξήρχεται ο ρομφαία δίστομος οξία, η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου, η δίστομος, η οξία, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και η όψη αυτού ολόκληρη έλαμπε ως ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού. Φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου ήταν όλη η παρουσία του Ιησού Χριστού, που όμως δεν τύφλωνε, γι' αυτό και διέκρινε με λεπτομέρεια την ύπαρξή του και την εμφάνισή του. Και ήταν τόσο ένδοξη η παρουσία του, που όταν τον είδα έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, κάτω σαν πεθαμένος. Και ποιος μπορεί να σταθεί σε μια τέτοια παρουσία? Χάρη κάνει ο Θεός που δεν μας αποκαλύπτεται, αλλά χάρη έκανε και ο Θεός που αποκαλύφθηκε σε ένα ειδικό σκεύος, τον οποίο προετοίμαζε μέχρι τα βαθιά του γεράματα, για να μπορέσει να αντέξει αλλά και να περιγράψει με λεπτομέρεια αυτά που θα έβλεπε. Και καθώς έπεσα κάτω σαν νεκρός, επέθηκε τη δεξιά αυτού χείρα εις εμέ λέγον, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, και ο ζών που είναι πάντα ζωντανός, και έγινα νεκρός σαν άνθρωπος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, καθώς ο Θεός τον ανέστησε. Είναι αυτός λοιπόν ο ζωντανός που έγινε άνθρωπος, που πέθανε σαν άνθρωπος
Και ο Θεός τον ανέστησε πρωτότοκο εκ των νεκρών και σύστησε αυτόν, αποκάλυψε, φανέρωσε αυτόν Υιόν Θεού εν δυνάμει. Και εγώ είμαι αυτός που πλέον έχω τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Εις εμέ, ομολόγησε ο Κύριος, σε δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και σε μένα ο Θεός έδωσε τα κλειδιά και του Άδου και του θανάτου. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος πεθαίνει, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που τον αποστέλει στον Άδη ή τον φέρνει στον Παράδεισο μαζί με τους Αγίους. Αυτός έχει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Όχι μόνο του Άδου, αλλά και του θανάτου. Είναι αυτός που λέει η Γραφή, που λέει ο ίδιος, εγώ θα σας πω ποιον να φοβήστε. Μη φοβήστε αυτούς που μπορούν να αποκτείνουν το σώμα αλλά δεν έχουν καμία εξουσία για την ψυχή, αλλά αν φοβήστε αυτούς, αυτόν που αποκτείνει το σώμα, μπορεί, αλλά μπορεί και να αποκτείνει και την ψυχή. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει εξουσία πάνω στο θάνατο και στον Άδη. Την κρίση απαρχής μέχρι το τέλος του τέλους την έχει δώσει ο Θεός στον Ιησούν, τον Ναζωραίο, τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Και αυτός λοιπόν λέγει πλέον την αποστολή και το έργο αυτής της Αποκάλυψης. Τώρα εσύ Ιωάννη γράψε όσα είδες, αυτά που βλέπεις τώρα, όσα είναι μέσα στις εκκλησίες και όσα μέλους είναι αγίνωση μετά την αρπαγή της εκκλησίας. Αλλά άκουσε τώρα, γιατί ερμηνεύει κιόλας ο μόνος ο οποίος μπορεί να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, το μυστήριο των επτά αστέρων των οποίων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τα επτά λιχνίας τας χρυσάς. Άκουσε. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών. Είναι οι ποιμένες των επτά εκκλησιών, τους οποίους ο Χριστός κρατάει στο χέρι του. Με αυτούς εργάζεται μέσα στην εκκλησία και μέσα στον κόσμο αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη διακονία, την οποία ο Θεός έδωσε καταρχάς στον Απόστολο Πέτρο, καθώς του είπε «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου και εν τέλει βόσκε τα αρνία μου», και από τον οποίον και με τον οποίον ο Θεός συνεργάζεται και από τον οποίον θα ζητήσει λογαριασμό. Και όπως ποιμένας των προβάτων είναι ο Χριστός απεσταλμένος από τον Πατέρα και δεν ήλθε σαν ποιμένας των προβάτων να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει, δεν ήλθε να πει τη γνώμη του αλλά να πει ότι τον απέστειλε ο Θεός, έτσι και ο Ιησούς Χριστός θέτει τον άγγελο της εκκλησίας, και όπως οι άγγελοι στέκονται στην παρουσία του Θεού για να πάρουν το μήνυμα του Θεού και να φέρουν σε αυτούς στους οποίους αποστέλλονται, καθώς είναι πνεύματα λειτουργικά εις υπηρεσίαν των μελώντων να κληρονομήσωση τη Βασιλεία των Ουρανών, έτσι και οι ποιμένες, τους οποίους κρατάει στα χέρια ο Χριστός, οφείλουν σαν άγγελοι της Εκκλησίας να στέκονται στην παρουσία του Χριστού, να παίρνουν τα μηνύματα και τις εντολές, τους ελέγχους και τις προτροπές, τον έπαινο και την κατάκριση, αν όχι κατάκριση είναι βαριά λέξη τώρα τουλάχιστον, γιατί κατάκριση σημαίνει καταδίκη, τον έλεγχο αλλά και τον έπαινο, ώστε το έργο του Θεού στην Εκκλησία του Θεού να το εργάζεται ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, με το ιδιαίτερο αυτό σκεύος που θέτει ο Θεός στη δική του Εκκλησία και από τον οποίον
θα ζητήσει λογαριασμό και θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός, γιατί πολλά του δίνει και πολλά θα του ζητάει. Περισσότερα το εμπιστεύεται και περισσότερα θα το απαιτήσει. Γι' αυτό οφείλουμε, αδελφοί αγαπητοί, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας μας ο καλός, γι' αυτό και δε στερούμεθα ουδενός, τον ποιμένα που θέτει ο Χριστός, δυσκολεύομαι λίγο, αλλά πρέπει να το πω, και να τον σεβόμεθα και να προσευχόμεθα για αυτόν και να τον βοηθάμε και να τον στηρίζουμε και τα λάθη του να διορθώνουμε, αλλά και να φροντίζουμε όσο μπορούμε ώστε το έργο της ποίμανσης μέσα στην Εκκλησία να το κάνει ο ίδιος ο Χριστός. Και επειδή ένας ποιμένας είναι ένας άνθρωπος αδύναμος, γι' αυτό και ο Θεός βάζει δίπλα του πρεσβυτέρους δια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί τους πρεσβύτερους δεν τους βάζει άνθρωπος, ή τουλάχιστον δεν πρέπει να τους βάζει άνθρωπος, τους βάζει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να επιμελούνται τις ψυχές των ανθρώπων, να συνεργάζονται με τον ποιμένα στην ποίμανση της Εκκλησίας, ώστε η Εκκλησία να διοικείται από του Πνεύματος του Αγίου και ιδίως στην Εκκλησία να βασιλεύει ο βασιλεύς που είναι ο Χριστός. Οι δε επτά λιχνίες, τα οποία είδες, οι αναμένες που έχουν λάδι, είναι οι επτά εκκλησίες. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη αποκάλυψη που δίνει ο Θεός μέσα από το ωραίο αυτό βιβλίο, συστήνοντας τον Χριστό, τον δούλο του Χριστού, τον ποιμένα, τους συνεργάτες του ποιμένα, τους πρεσβύτερους και την Εκκλησία που είναι μια λιχνία αναμένη και τη διατηρεί ο Θεός αναμένη, γιατί μπορεί και να σβήσει. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι ποιμένας, ο ποιμένας είναι διακονία την οποία δίνει ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, και όλοι όσοι είμαστε υπεύθυνοι εκκλησιών δεν θεωρούμε θα ότι είμαστε ποιμένες, εκτός και αν φανερώσει ο Θεός μέσα από το έργο, μέσα από τον καρπό, μέσα από το αποτέλεσμα, ότι κάποιους πραγματικά υπεύθυνους τους έχρισε ο Χριστός ποιμένες στην Εκκλησία, ένα έργο δύσκολο, βαρύ, γιατί το πιο δύσκολο έργο σε ένα κοπάδι είναι το έργο του τσοπάνη. Και καλόν είναι να έχουμε αυτή την επίγνωση, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε ταπεινά, φρόνημα, με επίγνωση του πώς εργάζεται ο Θεός, πώς λειτουργεί η Εκκλησία, ώστε να απολαμβάνουμε όλοι και τον πρέποντα μισθό μας. Γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι είναι απαραίτητο σε όλους μας να πειθόμεθα και να υπακούμε στους προϊστώτες στην Εκκλησία, γιατί αυτό είναι μία αιτία για να γίνεται καλό στη ζωή μας. Αν θέλεις να σου γίνεται καλό στη ζωή σου, να πείθεσαι και να υπακούς, και όταν ακόμη έχουν άδικο, δεν πειράζει. Χάριν του Χριστού, του Λόγου του Θεού, στους προϊστώτες της Εκκλησίας, όλοι μας πρέπει, γιατί όλοι έχουμε προϊστώτες μέσα στην Εκκλησία που μας έχει βάλει ο Θεός, για να μας γίνεται καλό στη ζωή μας, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα ζητήσει λογαριασμό από αυτούς τους οποίους θέτει προϊστώτες.
εκείνο το οποίο απαγορεύεται με ποινή από το Θεό είναι η ασέβεια στους δούλους του Θεού, στον ποιμένα, στους πρεσβυτέρους και σε όλους τους αδελφούς. Ο ασεβής θα βρει τον πελάτο, να το πω πολύ απλά. Ο ευσεβής που έχει σεβασμό, ευσέβεια προς το Θεό και σεβασμό στους αδελφούς του και λάθη να κάνει, ο Θεός θα τον φροντίζει, θα τον προστατεύει και θα κάνει καλά πράγματα στη ζωή του. Ο Θεός, αδελφοί, να μας δώσει αυτό το πνεύμα της υπακοής, της υποταγής, της ευσέβειας, της αγάπης, της συγχωρητικότητας, μακροθυμίας, γιατί ζούμε καιρούς κακούς και η Εκκλησία του Χριστού οδύνει. Καθώς οι οδύνες της εγκυμονούσης πολλαπλασιάζονται, όχι μόνο στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός να μας δίνει αυτό το πνεύμα της φρόνησης, της σοφίας και της ταπείνωσης για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.